Στη συνέντευξη τύπου μετά την μεγάλη νίκη του ΠΑΣ με την ΑΕΚ, ο Θανάσης Στάικος τόνισε πως η νίκη της ομάδας του ήταν ένα επιστέγασμα για το καλύτερο πρόσωπο που άρχισε να δείχνει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του Μουντιάλ. Ο ΠΑΣ Γιάννενα για ακόμη μια φορά έδειξε ότι ειδικά στους ομάδες, ακόμα και χωρίς κόσμο στις κερκίδες αλλά με κόσμο γύρω από το γήπεδο, έχει δυναμική. Είναι μια μεγάλη νίκη για μας. Από εκεί και πέρα όμως, χωρίς να μετριάσουμε τη χαρά των παιδιών, θα απονείμουμε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά αυτά σήμερα υπερέβαλαν αυτούς, έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Τα πρώτα δείγματα είχαν φανεί και από τα δύο πρώτα παιχνίδια του δεύτερου γύρου, όμως σήμερα ήταν το επιστέγασμα. Συγχαρητήρια λοιπόν στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννενα, συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά εκεί μέσα που πραγματικά από την αρχή έχουν δώσει πάρα πολλά. Όμως, το πρωτάθλημα έχει συνέχεια. Τα παιχνίδια διαδέχονται το ένα το άλλο και ήδη πρέπει να είναι παρελθόν αυτό, δεν χρειάζονται θριαμβολογίες. Είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά ακολουθεί παιχνίδι στη Λιβαδιά που είναι πάρα πολύ σημαντικό και γενικά ένα δύσκολο πρωτάθλημα που έχει πολύ δρόμο. Εντάξει, εγώ δεν θα την έλεγα και μεταμόρφωση, γιατί είχαμε και άλλα καλά παιχνίδια, αλλά δεν συνοδεύτηκαν με αποτελέσματα και δεν μπορεί να αναδειχθεί. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς και πρωτίστως εγώ με τον εαυτό μου, κάποιες ιδέες, κάποια πλάνα και κάποιες προσεγγίσεις του πρώτου γύρου μας βοήθησε και με βοήθησε και εμένα προσωπικά η διακοπή να δω λάθη, να τα δουλέψουμε μέσα στο γήπεδο καθημερινά με τα παιδιά και να παρουσιαστούμε πιο καλύτερα στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου. Όμως, μην προτρέχουμε, δείχνουμε μια καλή εικόνα, θέλουμε κι άλλο βελτίωση και θέλουμε και καλύτερες εμφανίσεις και θέλουμε βαθμούς. Παρότι είμαι νέος, οι μεταπτώσεις στο πώς θα αντιδράσει είτε το φιλάθλο κοινό ή κάποιος στο περιβάλλον μας ανάλογα με το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο είναι από παλιά αυτό. Οπότε νιώθω ικανοποιημένος και μέχρι εκεί δεν σας κρύβω ότι για μένα ήδη έχει τελειώσει το παιχνίδι, αυτό έχει περάσει. Μπροστά μου είναι ο Λεβαδιακός και πολύ γρήγορα πρέπει και οι ποδοσφαιριστές και όλοι το καταλάβουν και να ξέρετε είναι πιο σημαντικό παιχνίδι στη Λιβαδιά από αυτά που έχουμε δώσει. La derrota no debería preocupar. Οι ήττες δεν θα έπρεπε να δημιουργούν ανησυχία. Como la victoria tampoco deberíamos pensar que ya está todo listo. Όπως αντιστοίχως με τις νίκες, ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όλα είναι καλά, ότι όλα είναι έτοιμα. La derrota para mí demuestran siempre realidades. Οι ήττες για μένα δείχνουν πάντα την πραγματικότητα. El partido hoy quedó muy demostrado las realidades. Σήμερα φάνηκαν πολλά πράγματα στο σημερινό παιχνίδι. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a cada partido. Εμείς αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο σε κάθε παιχνίδι. Y casualmente hablamos de los errores que tuvimos antes del partido. Και συχνά αυτό που κάνουμε είναι να μιλάμε για τα λάθη που είχαμε πριν από τα... μιλήσαμε για τα λάθη που κάναμε πριν από το παιχνίδι. Δηλώσεις στη μεικτή ζώνη έκαναν και οι παίκτες του ΠΑΣ, Πίλιος και Τζίμας αντίστοιχα. Ήταν πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ δυνατή ομάδα, το δείχνει φέτος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια των παιδιών. Σίγουρα η απόδοση ήταν πολύ καλή. Δηλαδή και όταν η ΑΕΚ έβαλε το γκολ μείωση νωρίς, εμείς ανταπεξέλθαμε και καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς. Μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογία για τη συνέχεια, γιατί είναι δύσκολη σεζόν. Είμαστε χαμηλά στον πίνακα. Οπότε μια νίκη σήμερα με την ΑΕΚ είναι σίγουρα κάτι που μας δίνει όθηση για τη συνέχεια. Ότι τα Γιάννα είναι μια ομάδα που δεν θα πρέπει να παλεύουν για να μείνουν στην κατηγορία. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια, ειδικά με το Λεβαδιακό, ο οποίος είμαστε κοντά στους βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, είναι και εκτός έδρας. Αλλά όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε το ίδιο, είτε είναι ο Λεβαδιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, δεν έχει σημασία για μας, το δείξαμε και σήμερα. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα που τους τελευταίους μήνες πάει και πολύ καλά. Σίγουρα μας δίνει όθηση για το επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου, συγγνώμη, με τη Λιβαδιά και να πάμε με το ίδιο πλάνο, με την ίδια νοοτροπία, να πάρουμε και τους τρεις βαθμούς από εκεί.